Χθες είχαμε συνηθίσει μέχρι στιγμής η Νέα Δημοκρατία να ανατρέχει πριν από τις εκλογές του περασμένου Γενάρη για να μας κάνει κριτική. Και για να μας κάνει κριτική για όσα δεν καταφέραμε από αυτά που προσδοκούσαμε να τελεσφορήσουν. Ότι θα ανατρέξει στη Γαλλική Επανάσταση διαστρεβλώνοντας και το νόημά της, ειλικρινά δεν το περιμέναμε. Ότι θα έχετε τέτοια ανάγκη να πάτε τόσο μακριά στο παρελθόν για να βρείτε επιχειρήματα, δεν το περιμέναμε. Περιμέναμε ειλικρινά μία κουβέντα αυτοκριτικής. Είστε ικανοποιημένοι από το τηλεοπτικό τοπίο? Είστε ικανοποιημένοι, μάλιστα. Αυτό είναι... Θα το επαναλάβω για τα πρακτικά. Είστε ικανοποιημένοι από το τηλεοπτικό τοπίο. Ο καινούριος αρχηγός της παράταξής σας, κυρία Βούλτεψη, είναι πιο μετρημένος. Λοιπόν, θα περίμενα, λοιπόν, μία κουβέντα αυτοκριτικής για την κατάντια στην οποία έχει έρθει αυτή τη στιγμή η ελληνική τηλεόραση. Και από ό,τι καταλαβαίνω από τις αντιδράσεις, μόνο η κυρία Βούλτεψη είναι ικανοποιημένη, εκτός αν είναι συνολικά και όλη η συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα. Θα είναι καινούριο αυτό. Θα περίμενα και μία κουβέντα νοσταλγίας. Δεν βρέθηκε ένας από εσάς, 3 ώρες ζητάτε διαδικαστικά, να πει και να υποστηρίξει ότι κάτι προσπαθήσατε να κάνετε με την ιστορία του βασικού μετόχου. Ένας να βγει και να πει ότι ναι, αυτή η παράταξη προσπάθησε να κάνει κάτι. Δεν ακούσαμε τίποτα. Τίποτα. Το γνωστό κατενάτσιο το διαδικαστικό. Εντάξει. Σήμερα η Ελλάδα πάβει να είναι ντροπή της Ευρώπης, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πάβει να είναι η μόνη χώρα που αφήνει να εκπέμπουν χωρίς άδειες. Μη μου λέτε τώρα αν μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Κύριε Πρόεδρε, δεν θα μιλήσουμε έτσι. Την τελευταία παρέκβαση από την ομιλία μου. Κύριε Παπά, μην κάνετε διάλογο. Ναι, αλλά θα σας παρακαλέσω την κυρία Βούλτεψη να την επαναφέρετε στην τάξη. Δεν γίνεται. Εντάξει. Λοιπόν. Δεν επανέρχεται, το λέει ο κύριος Κρολιάκος. Δεν υπάρχει μέτρο δεν από ό,τι καταλαβαίνω. Συνεχίστε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Ήλπιζα ότι τέτοιου τύπου κριτική δεν θα τολμάτε να την κομίζετε στο τραπέζι της συζήτησης. Θυμάμαι να βλέπω δελτίο ειδήσεων λίγο μετά την εκλογή του νέου σας αρχηγού και να αισθάνομαι ότι βλέπω προεκλογικό σας σποτ. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα. Τη λάσπη, τα έσχη και τον εμετό που έχουν εκτοξεύσει διάφοροι εναντίον των στελεχών της κυβέρνησης, δεν το βλέπετε? Και υποστηρίζετε ότι εμείς ελέγχουμε τη ροή της ενημέρωσης? Λίγη ντροπή επιτέλους. Έχουμε μια ευκαιρία σήμερα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η Ελλάδα να πάψει να είναι η μοναδική χώρα που ουδέποτε έχει υλοποιήσει επίσημη διαδικασία αδειοδότησης. Τα ιδιωτικά κανάλια λειτουργούν επί 25 χρόνια υποκαθεστώς προσωρινά νόμιμης λειτουργίας, ούτε καν προσωρινών αδειών. Διότι Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ποτέ δεν ήθελαν και δυστυχώς φοβάμαι ότι ούτε σήμερα θέλουν να κάνουν έναν διαγωνισμό για να βάλουν τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Επέλεξαν συνειδητά να συντηρούν, να καλλιεργούν και να ποτίσουν, να αναπτύσσουν το τρίγωνο της διαπλοκής. Δεν θέλουν να γίνει διαγωνισμός. Ο πρώτος νόμος που προέβλεπε διαγωνισμό ψηφίστηκε το 1995. Η πρώτη παράταση νόμιμης λειτουργίας το 1998. Είναι σαφές ότι δεν θέλουν να γίνει διαγωνισμός. Το 2002 καταργείται η διαγωνιστική διαδικασία στο νόμο. Είναι σαφές ότι δεν θέλουν να γίνει διαγωνισμός. Το 2006 ξεκινάει νέος κύκλος παρατάσεων. 15 τον αριθμό. Επιτρέψτε μου να τις καταθέσω στα πρακτικά. Και σε αυτές τις παρατάσεις είχαμε μία υπουργική υπογραφή. Δεν θυμάμαι κανέναν τότε
να εξεγείρεται, να μιλάει για χούντες, για γεωργαλάδες, για Βόρεια Κορέα. Και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Δεν χοροπήδαγε κανένας τα έδρανα, τα ορεινά, όταν γίνονταν αυτά. Συνήθως παραμονή πρωτοχρονιάς, λίγο πριν τη Βασιλόπιτα. Με τελευταία αμαρτωλή πράξη, λίγο πριν το Γενάρη του περασμένου έτους. Η κυβέρνησή μας λοιπόν είναι η πρώτη κυβέρνηση η οποία είναι αποφασισμένη να κάνει διαγωνισμό. Και προχωράμε, παρόλο που προσπαθείτε ακόμα και τώρα, αυτή τη διαδικασία να την υπονομεύσετε. Με το νόμο 4339 που ψηφίσαμε στα τέλη Οκτωβρίου, με πλειοψηφία για τις βασικές διατάξεις, το επαναλαμβάνω, πολύ ευρύτερη της κυβερνητικής, οι διατάξεις οι οποίες αφορούσαν τη διεξαγωγή διαγωνισμού ψηφίστηκαν και από μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης, από τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Ποτάμι. Όπως και οι διατάξεις που είχαν να κάνουν με την ανάπτυξη του ψηφιακού δικτύου της ΕΡΤ. Και αυτό το έχουμε επανειλημμένα χαιρετήσει. Πώς αντέδρασε η Νέα Δημοκρατία μετά την ψήφιση του νόμου, αφού δεν είναι πια κυβέρνηση και δεν μπορούν να κόβουν και να ράβουν παρατάσεις νυχτερινές, βρήκαν άλλο τρόπο να σκοτώσουν το διαγωνισμό. Δια του μπλοκαρίσματος, της διαδικασίας συγκρότησης του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης. Η πλειοψηφία της Βουλής, η συμπολίτευση, εξάντλησε όλα τα όρια, έκανε ό,τι είναι ανθρωπίνος και κοινοβουλευτικός δυνατό για να συγκροτηθεί Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ο πρόεδρος της Βουλής κατέθεσε εγκαίρως προτάσεις οι οποίες, εάν καλώς ενθυμούμε, χαιρετίστηκαν ως πολύ σοβαρές, αλλά μπλοκαρίστηκε η διαδικασία. Με ποια αξιοπιστία λοιπόν έρχεται αυτή τη στιγμή η αξιωματική αντιπολίτευση εδώ και μας ζητάει και άλλες τροποποιήσεις? Καμία από τις κινήσεις καλής θέλησης τις οποίες κάναμε δεν αξιοποιήθηκε για να προχωρήσουμε. Ποιος περιμένετε να πιστέψει ότι σας αφορά το ποιος έχει την υπογραφή για να γίνει ο διαγωνισμός? Καθόλου δεν σας αφορά αυτό. Καθόλου, διότι καθόλου δεν σας ένιαξε, καθόλου δεν σκοτιστήκατε στο να παρατείνετε αυτή την παρανομία με νυχτερινές πανομοιότυπες τροπολογίες 15 φορές, όπου άλλαζε μόνο η ημερομηνία. Παράταση στην παράταση. Και αντί για αυτοκριτική, εδώ έχουμε και ακρότητες. Λοιπόν, ρωτάμε, σε ποια χώρα της Ευρώπης είναι τα κανάλια ελεύθερης λήψης άπειρα? Τα κανάλια ελεύθερης λήψης, επίγειας ευρύ εκπομπής. Τα κανάλια δηλαδή των οποίων το πρόγραμμα μεταδίδεται ελεύθερα μέσα από το δίκτυο των κεραίων. Πουθενά δεν είναι άπειρα. Σας ανέφερε ο Πρωθυπουργός τους αριθμούς. Μην προσπαθείτε να δημιουργήσετε σύγχυση. Μην συγχύζετε τον κόσμο. Είναι άλλα τα κανάλια που μπορεί να δει σε ένα μπουκέτο συνδρομητικής τηλεόρασης. Άλλος ο αριθμός αθρηστικά και των εθνικών και των καναλιών εθνικής εμβέλειας και των περιφερειακών καναλιών, που προφανέστατα σε μεταγενέστερο χρόνο θα έρθουμε να αδειοδοτήσουμε. Και άλλο τα κανάλια εθνικής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής ευρύ εκπομπής. Είναι τα πανελλαδικά κανάλια τα οποία μπορεί ο κόσμος να βλέπει χωρίς να πληρώνει καμία συνδρομή. Αυτά τα κανάλια είναι μετρημένα. Στη Βρετανία είναι 5. Τι είναι αυτοί? Αυτοί είναι, δεν καταλαβαίνω. Θέλουν και αυτοί να γίνουν σαν την Πολωνία? Θέλουν να γίνουν Βόρεια Κορέα? Πώς εξτομίζουμε τέτοιες ακρότητες ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας? Τι ακριβώς νομίζουμε ότι υπηρετούμε? Βέβαια, τώρα αισθάνομαι ότι κρούω ανοιχτές θύρες, διότι η Νέα Δημοκρατία από την αρχή αυτής της συζήτησης μπήκε, παραβιάζω ανοιχτές θύρες, ωραία. Λοιπόν, μπήκε από την αρχή της συζήτησης η Νέα Δημοκρατία με το εξής επιχείρημα, ότι δεν χρειάζεται καμία διαδικασία αδειοδότησης.
και για να το στηρίξει έχει εφεύρει, έχει επινοήσει οποιοδήποτε τύπου επιχείρημα και οποιοδήποτε είδους διαδικαστικό τερτύπη και πρόφαση. Πόσες καθυστερήσεις από την εσωκομματική σας διαδικασία μέχρι την άρνηση συνένεσης στη διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής. Μέχρι και τώρα τα διαδικαστικά ζητήματα. Ξεκίνησε η διαδικασία στις 5 και η συζήτηση στις 8.30. Για ποιο λόγο? Τι καταφέρνετε δηλαδή? Είναι σαφές νομίζω στον ελληνικό λαό ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θέλει να γίνει διαγωνισμός. Μας είπαν ότι παραβιάζουμε το Σύνταγμα. Εάν ο συνταγματικός νομοθέτης, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, ήθελε η αρμοδιότητα της αδειοδότησης να ανήκει αποκλειστικά στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, δεν είχε παρά να την περιλάβει στο ίδιο εδάφιο το οποίο μιλάει για τις διοικητικές κυρώσεις. Επιτρέψτε μου να καταθέσω στα πρακτικά γνωμοδότηση του καθηγητή συνταγματικού δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών, κύριου Γιάννη Δρόσου, ο οποίος επιβεβαιώνει πως είναι απολύτως συμβατή με το Σύνταγμα η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης που αναθέτει τη διεξαγωγή διαγωνισμού στην εκλεγμένη κυβέρνηση του τόπου. Από την πλευρά μας, όπως είπα, κάναμε αλλεπάλληλες υποχωρήσεις. Ισχυρίστηκαν ξανά εδώ οι της αντιπολίτευσης, δυστυχώς και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι θα σκοντάψει στο ευρωπαϊκό κεκτημένο η δική μας νομοθετική πρωτοβουλία. Θα σας παρότρινα να ενημερώσετε και την Κομισιόν, διότι ο εκπρόσωπός της σήμερα είπε αυτό που εμείς γνωρίζαμε εδώ και καιρό, όταν ευρωβουλευτή σας προσπάθησε αυτή τη διαδικασία να την αρκοθετήσει, ότι η διαδικασία της αδειοδότησης αποτελεί εθνική αρμοδιότητα. Να μην ελπίζετε λοιπόν σε δεύτερο σενάριο βασικού μετόχου, όπου θα έρθει από έξω το απαγορευτικό. Απλά έχετε αλλάξει ρόλους τώρα, διότι τότε ήρθε το απαγορευτικό σε κυβέρνηση δική σας. Τώρα ελπίζετε στο απαγορευτικό για να εξυπηρετήσετε αλλότρια συμφέροντα. Λυπάμαι πάρα πολύ. Η επόμενη μέρα λοιπόν, κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα είναι μια μέρα νομιμότητας. Η επόμενη μέρα μπορεί να βρει την Ελλάδα με 4 κανάλια ελεύθερης λήψης, ψηφιακής ευρωεκπομπής και υψηλής ανάλυσης, πανελλαδικής εμβέλειας. Και θα σας έλεγα να υπάρχει και ένα μέτρο όταν ξυφουλκείται με τόση άνεση απέναντι σε επιστημονικές μελέτες, τις οποίες τις έχουν κάνει άνθρωποι, οι οποίοι κατά τεκμήριο το αντικείμενο το γνωρίζουν. Θα σας παρότρινα να στείλετε μια αναλυτική επιστολή με τις ενστάσεις σας στο εν λόγω πανεπιστήμιο και να εξηγήσετε τη θέση σας. Εμείς από την πρώτη στιγμή της συζήτησης προκρίναμε το ζήτημα της οικονομικής βιωσιμότητας των σταθμών, διότι δεν θέλουμε τηλεοπτικά κανάλια τα οποία να είναι ζημιογόνα, τηλεοπτικά κανάλια τα οποία να ζουν με τον υπερδανισμό και να αναπτύσσουν ως εκ τούτου τις σχέσεις τις ανάρμοστες, ας μου επιτραπεί. Η μελέτη αυτή έρχεται πραγματικά να ξεθεμελιώσει τη δική σας επιχειρηματολογία περί άπειρης τεχνολογικής δυνατότητας αδειοδότησης. Μη λέτε που το βρήκαμε, Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο. Ψάξτε και βρείτε πόσες φορές έχει συνεργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε μία ευκαιρία, κυρίες και κύριοι της αντιπολίτευσης, να δείξετε ότι στοιχειοδός έχετε βγάλει συμπεράσματα από την 25χρονη ιστορία ανομίας και θα σας έλεγα υποταγής της πολιτικής στα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Και αυτό σας το λέω απευθυνόμενος κυρίως σε εσάς, διότι θεωρώ ότι αυτό δεν αφορά την αριστερά μόνο. Αφορά και τη δική σας την παράταξη. Αφορά την πολιτική και τη δημοκρατία συνολικά. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων. Σταθείτε στο ύψος των περιστάσεων και βάλτε έστω και τώρα πλάτη για να ξεπλύνουμε την τροπή των τελευταίων 25 ετών.
Δεν ελπίζω πολύ, ελπίζω λίγο. Δείξτε αν καταλάβατε κάτι. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη, πρόεδρος Κοινοβουλίου και Εκτένας από το Ποτάμι, να ενημερώσω το Σώμα ότι κατατέθηκε αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας από βουλευτές που υπογράφουν, οι βουλευτές που υπογράφουν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Θεοδωράκη, έχετε το λόγο.